Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως η πιο βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στον 21ο αιώνα και να μην επιστρέψουμε στον 20ο είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δίνει το στίγμα της αντιπολιτευτικής πολιτικής που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρα σημειώνει ότι η εθνική ομοψυχία γύρω από μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική, που να υλοποιείται από την κυβέρνηση, να αναδεικνύεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και να διακηρύσσεται με κύρος και σαφήνεια από τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα της χώρας, είναι πιο αναγκαία σήμερα από ποτέ. Κάνοντας μία αναδρομή στη δεκαετία που πέρασε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτηρίζει ως την πιο δύσκολη μετά το τέλος της δικτατορίας και προσθέτει ότι αφού ο ελληνικός λαός αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία σε μια νεανική πολιτική δύναμη της αριστεράς, τον ΣΥΡΙΖΑ, την ευθύνη της διακυβέρνησης, η Ελλάδα μπορεί να αντικρίζει σήμερα με προσδοκίες και αισιοδοξία το μέλλον της. Η δεκαετία που αρχίζει, με νέες προκλήσεις, νέες δυσκολίες, αλλά και νέες δυνατότητες, μας βρίσκει πιο δυνατούς, απελευθερωμένους από τα μνημόνια, με το δημόσιο χρέος σε βιώσιμη τροχιά, με την κοινωνία όρθια, την ανεργία δραστικά μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ασκώντας κριτική στη στάση που κράτησε η ΝΔΕΛΤΑ στην αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία με τη στήριξη των φιλικών της και συχνά διαπλεκόμενων μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιδόθηκε σε ένα ακραίο λαϊκισμό σε σχέση με τα εθνικά θέματα και το προσφυγικό προκειμένου να προσελκύσει εθνικιστικές και ακραία συντηρητικές δυνάμεις. Δίχασε την ελληνική κοινωνία για να κερδίσει κάποιες ψήφους και να ικανοποιήσει τους ακροδεξιούς στις γραμμές της. Ακολούθως υποστηρίζει ότι σήμερα, που καλείται η ίδια να κυβερνήσει, αναγκάζεται να υπαναχωρήσει σε όλα αυτά τα μέτωπα. Δίνοντας το πολιτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στον ολισθηρό δρόμο της αντιπολιτευτικής πατριδοκαπηλείας που άνοιξε η ΝΔΕΛΤΑ. Ως πατριωτική δύναμη ευθύνης θα στηρίξει κάθε καθαρή και συγκροτημένη προσπάθεια ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ως πατριωτική δύναμη ευθύνης, στηρίζει τη διεθνοποίηση της καταγγελίας της παράνομης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, τους ανοιχτούς διάβλους, τον διάλογο για ΜΟΕΑ και την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών και αν αποτύχουν προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Ως πατριωτική δύναμη ευθύνης θα στηρίξει κάθε προσπάθεια για εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ Τουρκίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης καταλογίζοντάς της επικοινωνιακή ελαφρότητα και φέρνει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ευτελισμό του αξιώματος και του θεσμικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας με επικοινωνιακές λογικές πολιτικών καλλιστείων, που πρέπει άμεσα να τερματιστεί. Συνεχίζοντας την κριτική αναφέρει ότι η συγκρότηση εθνικής στρατηγικής καθίσταται σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ, δεδομένης της αλλοπρόσαλης στάσης της κυβέρνησης σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, καθώς, δεν έχει εισέτη συγκληθεί το ΚΙΣΕΑ με θέμα την παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Δεν έχει συσταθεί Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας παρά την αξία που θα είχε αυτή την περίοδο και την ευρεία διακομματική συνένεση επί του θέματος που κατεγράφει προεκλογικά. Δεν έχει επιδιώξει ούτε τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών αλλά ούτε καν την επικοινωνία με τον καθένα χωριστά. Στο ίδιο πλαίσιο, αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης ότι δεν αγωνίζεται για την επέκταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας, ενώ ουσιαστικά ανέστειλε και τον διάλογο για ΜΟΕΑ που είχε ξαναρχίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι. Δεν έχει εισέτη εξασφαλιστεί ξεκάθαρη στήριξη των ΗΠΑ και ειδικά του Προέδρου Τραμπ, στον αγωγό EASTMET και το πλαίσιο συνεργασίας 3+1, με Κύπρο και Ισραήλ, ενώ οι ενστάσεις που εξέφρασε πρόσφατα στην υιοθέτηση του νομοσχεδίου EASTERN Mediterranean Partnership, αποτελούν ανησυχητικό ιονό. Καταλήγοντας, ο κύριος Τσίπρας σημειώνει στο άρθρο του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί ώστε να μην επιστρέψουμε στις πολιτικές του παρελθόντος.
η κυβέρνηση μπορεί να περιμένει την πιο αυστηρή κριτική σε ζητήματα όπως η διαπλοκή και στήριξη ισχυρών ή μετέρων, η διεύρυνση των ανισοτήτων, η προώθηση μιας πολιτικής ακραίας καταστολής σε σχέση με την αστυνόμευση και το προσφυγικό, που στρατιωτικοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Ενώ θα επιμείνουμε στη δίκαιη μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας και την επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας.